Οι βασικές αρχές για τη διαμόρφωση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας και σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προωθεί ο Δήμος παρουσιάστηκαν στις δημοτικές παρατάξεις της Πάτρας. Σύμφωνα με την πρόταση, το θαλάσσιο μέτωπο χωρίζεται σε τρεις ζώνες: την περιοχή από τον Διακονιάρη μέχρι την Ιθιόσκαλα, από την προβλήτα της Γούναρη μέχρι το μόλο της Αγίου Νικολάου και την περιοχή της Μαρίνας. Ενώ στα προτινόμενα έργα υπάρχει πλαφόν ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έστειλε από χθες στους επικεφαλείς των παρατάξεων ένα πρώτο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής που καθορίζει τις βασικές γραμμές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί και που έχει στο επίκεντρό του τη βασική μας αντίληψη για το παραλιακό μέτωπο. Και η βασική μας αντίληψη είναι ο χώρος αυτός να είναι ελεύθερος, να είναι σε άμεση επαφή με την υπόλοιπη πόλη. Προαπαιτούμενο για τα έργα είναι να μην έχουν λιμενικό χαρακτήρα και να διατηρούνται με λίγες παρεμβάσεις οι υπάρχουσες αποβάθρες, οι προβλήτες και η μαρίνα θαλασσίων σκαφών. Οι προτινόμενοι χώροι θα πρέπει να έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση πολεοδομικού σχεδίου. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση για την αξιοποίηση του κυματοθράφστη του παλιού λιμανιού 900 μέτρων για περίπατο και αναψυχή. Η αξιοποίηση της νότιας λιμενολεκάνης για ναυταλτισμό με πλωτές κατασκευές και συντριβάνια, ώστε να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός περίπατος με τα 150 στρέμματα δίπλα στη θάλασσα. Δεν θέλουμε αυτή την έκταση να είναι φιλέτο για επιχειρηματικά κέρδη και άλλου είδους επενδύσεις. Αυτή ήταν διαχρονικά η σκληρή αντιπαράθεση που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το πρόβλημα δεν ήταν αν διεκδικούμε ή όχι το παραλιακό μετώπο που συμφωνούσαμε όλοι, αλλά για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το σχέδιο θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις, πάντα με γνώμονα τη σύνδεση του κεντρικού τμήματος της πόλης με το υγρό στοιχείο, την αισθητική και τη λειτουργική αναβάθμισή του και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών, με την προσθήκη όμως και νέων.